την ώρα που η έρευνα των αρχών συνεχίζεται σε σχέση με τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με θύμα ένα 19χρονο παιδί στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι της Καλκιδικής, αλλά και για το τι συμβαίνει με την άδεια λειτουργίας και τις πιστοποιήσεις ασφαλείας της επιχείρησης, νέες πληροφορίες αποκαλύπτουν ότι και την περσινή σεζόν το συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ λειτουργούσε επί μήνες χωρίς άδεια. Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι πώς αδειοδοτούνται και ελέγχονται τα Λούνα Πάρκ και ποια είναι η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου του συγκεκριμένων επιχειρήσεων, αλλά και για το πώς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι επισκέπτες. Όπως αναφέρεται στο θέμα της αίτησης, υποβάλλονται έγγραφα στο Νοικείο Δήμο, ο οποίος εκδίδει την άδεια, ενώ στη δεύτερη υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Ενώ το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι αν σε 10 ημέρες δεν ελεγχθεί από τον Νοικείο Δήμο, είτε από τη μία διαδικασία είτε με την άλλη, τότε εννοείται ότι έχει εκδοθεί η άδεια και λειτουργεί κανονικά το Λούνα Πάρκ. Αυτό ισχύει για Λούνα Πάρκ που είναι εγκατεστημένα σε ιδιωτικούς χώρους και όχι σε αυτά που έχουν εγκατασταθεί μετά από προκηρύξεις από δήμους. Κοιτάξτε, καταρχάς είναι εύλογο το ζήτημα που θέτεται. Ναι. Ένα θέμα πολύ σημαντικό στη δημόσια σφαίρα. Προφανώς μας ευαισθητοποιεί όλους. Και όπως πολύ σωστά λέτε, δυστυχώς κάποιες τραγικές αφορμές στέκονται τα σημεία στα οποία επανεξετάζουμε και εσείς και εμείς, αν θέλετε, ως αρχή που συνδεόμαστε με τέτοιες αδειοδοτήσεις, επανεξετάζουμε ακριβώς όλες τις προϋποθέσεις. Ο οργανισμός Λιμένος Καβάλας πράγματι έχει παραχωρήσει αυτού του τύπου, έχει ας πούμε και στην πόλη της Καβάλας και στην Κεραμωτία της Τύχος έχει κάποιες εγκαταστάσεις τύπου Λούνα Πάρκ. Πρέπει να σας πω ότι προσωπικά κινητοποιήθηκα την ίδια στιγμή που ξύπνησα στο ατύχημα, ζητώντας να μάθω ότι έχουμε να βεβαιωθώ, αν θέλετε, ότι έχουμε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και τα δικαιολογητικά. Τα έχουμε. Πλην όμως έχουμε στείλει και επίσημο έγγραφο εκ νέου στους παραχωρησιούχους, στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων αυτών, να μας προσκομίσουν επικυρωποιημένα και ανανεωμένα ακριβώς με όλα τα στοιχεία, δηλαδή να τα ξαναέχουμε προς βεβαίωσή μας και διασφάλισή μας όλα τα σχετικά τεκμήρια τα οποία δείχνουν ότι γίνονται σωστά οι συντηρήσεις, έχουν περάσει τις αντίστοιχες ελέγχους και πιστοποιήσεις. Κοιτάξτε, τώρα είναι ένα. Πραγματικά και το τελευταίο γεγονός που αναφέρατε με τα αθλήματα όπως το παραπέντε είναι τραγικό περιστατικό. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να σας πω ότι συμμερίζομαι πλήρως αυτά τα συναισθήματα που και εσείς εκφράσατε όταν λειτουργούν τέτοιες εγκαταστάσεις χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχοι έλεγχοι και χωρίς να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες. Αυτό που μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε οι αδειοδοτούσες αρχές ή όσοι εμπλεκόμαστε, όπως η αρχή που έχω την χαρά και την τιμή να είμαι διευθύνων σύμβουλος, είναι να ζητούμε διαρκώς όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις. Σε κάθε μηχάνημα θα πρέπει να υπάρχουν οδηγίες περιορισμοί ως προς τη χρήση του serial number, ενώ σαν πολίτες θα πρέπει όταν ζητήσουμε να επιδειχτεί η έγκριση λειτουργίας μας, τότε οι υπεύθυνοι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να την επιδείξουν στους πολίτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα ισχύει από το 2020 ο κανονισμός ασφαλείας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας, που θεωρείται από τους γνωρίζοντες σε ένα από τα πιο αυστηρά νομοθετικά πλαίσια στην Ευρώπη. Η ίδια νομοθεσία στο άρθρο της μιλάει και για την τεχνική επάρκεια του προσωπικού που οφείλει να έχει παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια. Επειδή προφανώς έχετε δίκιο να επιδεικνύετε αυτού του τύπου την ευαισθητοποίηση, όπως σας πω προηγουμένως, η δική μας ευθύνη είναι να ζητάμε όλα τα ηχεία, όλα τα πιστοποιητικά, όλα τα τεκμήρια, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι έχουν γίνει αυτού του τύπου έλεγχοι και συντηρήσεις. Από τεχνικούς, από τεχνικούς ειδικούς και τέτοια, σωστά. Πιστοποιημένους, βατήλες. Ωραία, ναι, ναι, ναι. Πιστοποιημένους. Όπως αντιλαμβάνεστε, σας είπα ότι εγώ είχα διαβεβαίωση και από τους υπηρεσιακούς υπαλλήλους μας ότι τα έχουμε όλα. Έχουμε στείλει και επίσημο έγγραφο σήμερα, ευγενέο έγγραφο πάλι, νομίζω δεύτερο, που ζητάμε επικαιροποιημένα με σημερινές ημερομηνίες αυτά που ήδη έχουμε να μας επανεπιβεβαιώσουν. Ναι. Επομένως, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, ξαναλέω, όλες όσες αρχές εμπλεκόμαστε, είναι να διεκδικούμε, να ελέγξουμε όλα τα σχετικά στοιχεία. Εξ όσων καταλαβαίνω και από αυτό που έμαθα, δεν είχαν γίνει ούτε έλεγχοι, ούτε συντηρήσεις στο συγκεκριμένο κατάσταση. Αυτό καταλαβαίνω. Και όπως πολύ σωστά είπατε, δεν μπορούμε να καταδικάσουμε όλες αυτές τις εγγυήσεις. Εννοείται, εννοείται. Εννοείται. Προς Θεού. Αυτό που πιστέψτε με, η δική μου αγωνία και προσωπική για τέτοια θέματα, για την ευαισθησία σίγουρα μοιραζόμαστε όλη την ίδια. Η προσωπική μου αγωνία όμως στο εμπλεκόμενο σε αυτά τα πράγματα είναι πολύ μεγάλη.
Ναι. Έτσι, να πώς αποφύγει τέτοιο γεγονότο. Αυτό λοιπόν που σας διαβεβαιώνει την πλευρά μας, εμείς με απόλυτη ευσυνειδησία δείχνουμε τη δέουσα επιμέλεια ζητώντας όλα τα σχετικά τεκμήρια. Ναι. Μέχρι τώρα δεν έχουμε στα χέρια μας τίποτα, ξαναλέω, τίποτα ανησυχητικό. Τουλάχιστον. Σε κάθε περίπτωση όμως, ναι, όπως πολύ σας τα λέτε, αυτά είναι καμπανάκια, αυτές οι τραγικές αφορμές είναι καμπανάκια για να ξαναζητάμε και να ξαναελέγχουμε και να ξαναβεβαιωθούμε πως συνεχίζουμε να είμαστε σωστή κατεύθυνση. Αξίζει να σημειωθεί πως αντίστοιχη νομοθεσία υπάρχει και για τις παιδικές χαρές, όπου έχει γίνει έλεγχος και υπάρχει πιστοποίηση. Αξίζει να σημειωθεί πως η αντίστοιχη νομοθεσία υπάρχει και για τις παιδικές χαρές, όπου σε σημεία που έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος και υπάρχει πιστοποίηση, δεν υπάρχουν σοβαρά ατυχήματα. Είναι σαν να διθρυνήσαν περισσότερα θύματα. Εννοείται. Προφανώς είναι εύλογη αυτή η ανησυχία. Όπως σας είπα, το υιοθετώ πλήρως. Αυτό που μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε, κάθε δυνατή ενέργεια, όλοι εμπλεκόμενοι, όσοι κατά νόμον εμπλεκόμαστε, για να έχουμε τις βέλτιστες διαβεβαιώσεις. Από εκεί και πέρα δεν είμαι ειδικός να σας πω αν η πολιτεία πρέπει να αυστηροποιήσει περισσότερο ούτε τους ελέγχους, τα δικαιολογητικά. Αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει πάντως είναι, όπως είπατε και προηγουμένως, να είναι από πιστοποιημένες εταιρείες σχετική έλεγχη.